Καλώς τα παιδιά. Καλημέρα σας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη να ξέρεις, γιατί και ξεκινήσαμε με ελληνικό τραγούδι, ελληνικό στίχο που εμένα είναι τα αγαπημένα μου. Που είναι ένας βασικός λόγος να είμαστε χαρούμενοι. Και ξυλόκαστρα. Ξυλόκαστρο, παιδιά, βλέπω το μαλλί κάτι πετάει εδώ. Το μυαλό πετάει, δεν είναι το μαλλί. Ναι, παιδιά, περιμένετε. Να μαζευτώ λίγο. Πετάει λίγο το μαλλί. Περίμενε. Γύρνα από την άλλη. Περίμενε. Από την άλλη. Να είμαι λίγο κομψή θέλω. Εκεί. Το μάζεψα, το μάζεψα. Αμαλία, εσύ δεν έχεις τέτοιο άγχος με τα μαλλιά σου, έτσι. Μα δεν τις πετάει κάτι. Μα εγώ δεν είμαι βασική παρουσιάστρια. Οι παρουσιάστρες θα έχουν. Καλά κάνει η Ανούλα και έχει. Εμείς σίγουρα δεν έχουμε. Ο Γιάννης έχει αυτή τη δεξιά φράτζα. Θα το έχουν. Ακριβώς. Λοιπόν, λίγα με την Άννα και με την Πειράζη, έχουμε πει. Ακριβώς, ευχαριστώ, Αμαλία. 9 και 11 πρώτα λεπτά, πρωινή ζώνη, παρακολουθείτε φυσικά μέσα από το Action 24. Και πάμε τώρα σε ένα πολύ ωραίο θέμα. Το λέγαμε εδώ με τους καλούς συναδέλφους και φίλους. Όσο ώρα εσείς λοιπόν βλέπατε τις διαφημίσεις, για αυτόν το σκύλο. Εδώ, στο Γιάννη. Ναι, ο οποίος μας είπε, ο Γιάννης μας έδειξε και φωτογραφίες. Έχω δυναμία στα λυκόσκυλα, από παιδί έχω λυκόσκυλα. Και μάλιστα έχω τέτοια δυναμία που ψάχνω τα αίματά τους, τα φέρνω από το εξωτερικό, από Γερμανία, τρελαμένος. Το μήνυμα που θα περάσει αυτό το βίντεο. Μην πειράζετε τα ζώα. Τα ζώα είναι καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου. Ακριβώς. Συγκινούμε που το λέω και ντρέπομαι που υπάρχουν παλιά άνθρωποι που βασανίζουν τα ζώα σήμερα στην εποχή μας. Όπως το λέει, σωστά. Έχουν συναισθήματα, έχουν μνήμες. Έχουν νοημοσύνη. Είναι φοβερό, κυρίες και κύριοι, και με τι αφορμή σας το λέμε αυτό. Λοιπόν, σκύλος ξαναβρίσκει τον κηδεμόνα του μετά από 5 ολόκληρα χρόνια. Και αν νομίζετε ότι όταν τον συνάντησε ξανά δεν κατάλαβε τίποτα και δεν έκανε τίποτα, κάνετε λάθος. Πάμε να δούμε πρώτα όλοι μαζί το βίντεο και μετά να το σχολιάσουμε. Και θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο, mm-hmm. Για να μας τον κύριο Λευτέρη Παπαγεωργίου. Για να μας πει ακριβώς πώς το έζησε. Πάμε. Είναι Σάββατο πρωί, 28 Ιανουαρίου 2023. Χθες είχα γενέθλια, έγινα 49 ετών και χθες στα γενέθλιά μου χτύπησε ένα τηλέφωνο από μία κτηνίατρο στο Σταυρό Χαλκιδικής, όπου πηγαίνω τώρα, για να μου πει ότι βρήκε το σκυλί που έχω χάσει από το 2017, από τον Νοέμβριο του 2017, ήταν 2,5 χρόνια τώρα, τότε είναι 7,5 χρόνια τώρα. Θέλω να δω αν θα με θυμάται, θα φανεί σε λίγο, στη συνέχεια αυτού του βίντεο. Είναι ναι, κανονικά. Λοιπόν, να ο σκύλος. Α, το ίδιο τρελός, πάλι τραβάει τα σκυλιά του, περίμενε, θέλω να δούμε. Κάτσε τώρα να δούμε. Ίδιος. Κάτσε να τον δω. Κάτσε να τον δω. Ήμουν εγώ. Ρόγι. Γεια σας. Τι έχει να γόνει. Τι είναι φλάκης. Καλά, καλά, καλά. Όχι, κάτσε. Κάτσε. Θα πεις πίσω. Πού είσαι. Πού είσαι τόσα χρόνια. 5 χρόνια. Πού είσαι, βρε. Πού είσαι. Πού είσαι. Κοίτα. Κάτσε. Εντάξει. Ήρμα. Ήσυχα. Πέντε χρόνια. Πού το βρήκες. Την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Και την εβδομάδα που μας. Πήγαμε για κυνήγι με την παρέα πάνω μεταξύ Ολυμπιάδας και Στρατώνη. Στο να κυνηγούσαμε γουρουνάκια. Ναι. Το βράδυ δεν μπορούσαμε να μαζέψουμε τα σκυλιά. Ναι. Με τίποτα. Κάτσε. 10 η ώρα το βράδυ, ρε, να φωνάζουμε πάνω στο βουνό. Δω, έλα. Και ήρθε μαζί με τα σκυλιά μας και ο σκύλος. Να τους ήρθε, έκατσε Δήμητρο, πάει. Έχεις τρελαθεί τελείως. Πού είσαι τόσα χρόνια, πού είσαι. Και εμείς λέμε είναι, έχει γουρούνια, γι' αυτό δεν βγαίνουν τα σκυλιά. Ναι. Και γίνεται γι' αυτός μαζί. Ρε φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγκλονιστικό. Κάθισε δίπλα του για να μην ξαναφύγει το σκυλί από κοντά του. Τρομερό. Το είδες. Τον αγκάλιασε και κλαψούριζε στην αγκαλιά του. Δεν και ξεχνάμε ποτέ τα σκυλιά, παιδιά. Όσα χρόνια και να περάσουν, είναι τρομερό. Δηλαδή, πραγματικά ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Το μόνο που ζητάνε είναι τροφούλα και λίγη αγάπη. Τίποτα άλλο. Να το ξέρετε. Θέλω να σου πω ότι δεν είσαι μόνο εσύ βουρκωμένος και ο κύριος Λευτέρης Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του και το σκύλου. Έζησε όλο αυτό. Εννοείται. Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου, τι κάνετε. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Αυτή πρέπει να είναι φοβερή χαρά. Ήταν τρελό το τι έγινε και την ημέρα των γενεθλίων. Δηλαδή, πόσο θεόσταλτο ήταν αυτό, πόσο ευλογημένο. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Πείτε μας λιγάκι τι έγινε. Ναι. Σας πήρε κάποιος τηλέφωνο, τι έγινε. Κοιτάξτε, καταρχήν να πω το εξής. Εμείς μένουμε εκτός ιδίου Θεσσαλονίκης, είμαστε σε ένα προάστιο. Είμαστε 5 σπίτια μαζί σε ένα συγκρότημα και ο Ρόκι ήταν το παιδί ολονών. Μάλιστα.
αλλά ήταν και πάρα πολύ φιλικός με τους ανθρώπους. Όταν μεγαλώνεις με τόσους ανθρώπους μαζί, είσαι γενικότερα πάρα πολύ φιλικός και λίπος στους ανθρώπους. Πού και πού έβγαινε από το συγκρότημα, έκανε μια βόλτα, ξαναγυρνούσε. Κάποια στιγμή τον βρήκε κάποιος, τον φόρτωσε και τον πήρε. Και για πάρα πολύ καιρό προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι είναι νεκρός. Γιατί είναι, ξέρετε, πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να νιώθεις ότι κάπου είναι έξω. Δεν μπορείς να το βρεις, έτσι. Αλλά ταυτοχρόνως ότι μπορεί να τον έχει κάποιος που τον έχει με μια λυσίδα μισού μέτρου. Δεμένο. Και το κακό μεταχειρίζεται. Και εσύ να μην ξέρεις τίποτα. Οπότε προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου ότι έχει πεθάνει. Βέβαια το σπιτάκι του δεν το πετάξαμε ποτέ. Δεν πήραμε άλλο σκυλί ποτέ. Και 5 χρόνια μετά, σαν να μην πέρασε μια μέρα, όπως βλέπετε στο βίντεο. Κύριε Παπαγιωργίου, πείτε μας πώς έγινε ακριβώς. Ναι. Την ημέρα, λοιπόν, με παίρνουν μέσα στα γενέθλιά μου, χτυπούσαν τα τηλέφωνα γενικά, σηκώνω ένα τηλέφωνο άγνωστο, ο κύριος Παπαγιωργίου, λέω ναι, είμαι, λέει, η τάδε κτηνίατρος, η Μαρίνα Καραγεωργιάδο, θυμάμαι να είναι καλά η γυναίκα, ναι. Από το Σταυρό της Θεσσαλονίκης, έχετε ένα σκυλί, λέω, είχα ένα σκυλί, μου λέει, εδώ είναι. Επειδή το είχα τσιπαρισμένο, το είχα στυρωμένο, το σκυλί ήταν από σπίτι, φαινόταν. Και λέω, καταρχήν, ένα τεράστιο σοκ, έτσι, μετά από 5 χρόνια, τι περιμένεις. Πήρα φίλους και γνωστούς, πήρα τη γυναίκα μου, της είπα ότι βρέθηκε ο Ρόκη. Ζήτησα από τον άνθρωπο που τον πήγε να τον κρατήσει να πάω την άλλη μέρα το πριν να τον πάρω. Πήγα, να είναι καλά ο άνθρωπος, ο Ιορδάνης που είναι κυνηγός και το πήρε και το έχει κοντά του το σκυλί. Πόση ώρα ταξιδέψατε για να πάτε να τον βρείτε, πόση ώρα κάνατε το ταξίδι? Μία ώρα με το αυτοκίνητο. Mm-hmm. Ξέρετε κάτι, το σκυλί είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Άρα είναι κλεμμένο το σκυλί. Δεν χάθηκε. Να πείτε στον κόσμο πόσο σημαντικό είναι για όλους εμάς τους ιδιοκτήτες σκύλων να τους βάλουμε τσιπάκι. Λέβαια. Διότι στην περίπτωση που χαθεί θα εντοπιστεί από τον αρμόδιο κτηνίατρο. Δεν το συζητάμε καν. Όλα τα σκυλιά. Αν αγαπάς το σκυλί, πρέπει να το έχεις ένα τσιπάκι. Ακριβώς. Μήπως και φτάσεις σε ένα κτηνίατρο και το σκανάρει και στο δει. Μπορώ να απλά να δώσω και ένα μήνυμα σε όλους αυτούς που βλέπουν ένα ωραίο σκυλί και λένε θα το πάρω. Για να καταλάβουν λιγάκι τι κάνουν σε εμάς τους ιδιοκτήτες των σκύλων. Πέρα που είναι περίπου σαν μέλος οικογένειας. Είναι τρελό το να μην ξέρεις τι έχει πάθει. Ακριβώς. Είναι τρελό να κλαίνε τα παιδιά σου, ξέρετε, επί μήνες, μέσα στο χειμώνα, γιατί το χάσαμε 24 Νοεμβρίου του 2017. Επί μήνες με καλούσαν από διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και μου λέγαν: είδαμε ένα λυκόσκυλο που του μοιάζει που είναι στην τάδε πλαγιά, στο τάδε βουνό, στο τάδε χωριό. Και πήγαινα και περίμενα ώρες. Πηγαίνατε και ψάχνατε, μήπως τον δείτε κάποια στιγμή. Περίμενα, μήπως περάσει από το πέρασμα νύχτες, μέσα στο χειμώνα και φώναζα: Ρόκι, Ρόκι, μήπως έχει χαθεί και δεν μπορεί να γυρίσει σπίτι του. Στα χέρια του ανθρώπου που σας τον παρέδωσε, πώς έφτασε? Αυτό που ήταν πέρα. Στα χέρια του ανθρώπου που σας τον παρέδωσε, που είδαμε εκεί. Αυτός λογικά το έσκασε από τον άλλον που τον είχε κλέψει και βρέθηκε πάνω στο βουνό. Και βρέθηκε μαζί με τα σκυλιά του. Είχε πάει για κυνήγι ο άνθρωπος, ήταν κυνηγός. Και κάποιος γύρισε μαζί με τα σκυλιά του προς τα πίσω, το πήρε και το πήγε στον κτηνίατρο για να το κρατήσει ο άνθρωπος. Δεν ήξερε αν είναι αδέσποτο ή αν δεν είναι. Και καλά που ήταν το τσιπάκι. Κύριε Παπαγεωργίου, να σας ρωτήσω κάτι. Πηγαίνοντας στον δρόμο που ήσασταν για να συναντήσετε το Ρόκι, είχατε και στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι μπορεί να μην σας πλησίαζε, να μην ερχόταν προς το μέρος σας? Ναι. Το είχατε αυτό, έτσι, λίγο άγχος? Λίγο, για να πω την αλήθεια. Όχι πολύ. Ήξερα και πάλι ότι αυτό το σκυλί, εγώ δεν είμαι ο καλύτερος ιδιοκτήτης σκύλου. Έχει την απεριόριστη αγάπη, τροφή, ίσως περισσότερο από όσο πρέπει, αλλά δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα το παιδέψει, θα το έχει πολύ δεμένο. Δεν θέλω, δεν το ήθελα εγώ να είναι έτσι. Ναι. Αλλά τελικά μάλλον κάνω λάθος. Είστε πολύ τυχερός, δηλαδή, γιατί θα μπορούσε το σκυλί εκεί που κυκλοφορούσε ελεύθερο και μόνο να φάει κάποια φόλα ασυνείδητου. Γιατί ξέρετε, έχει και γεμίσει από τέτοιους ασυνείδητους η κοινωνία μας, κύριε Παπαγεωργίου. Αυτή δεν είναι ασυνείδητη, αυτή είναι συνειδητά εγκληματίες. Ακόμα χειρότερα. Ο κύριος που το διέθαλψε, ναι, ο κύριος που το πήρε, ο Ιορδάνης, ο κυνηγός, έχασε το δικό του σκυλί από φόλα μέσα στην αυλή του. Μάλιστα. Πριν από 6 μήνες. Κύριε Παπαγεωργίου, και παίρνετε λοιπόν τον Ρόκι και μπαίνετε στο σπίτι με τον Ρόκι και είναι τα παιδιά εκεί. Καλά. Δεν υπάρχει. Πάρτι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ένα κουβάρι όλοι. Όλο το συγκρότημα, όλοι οι άνθρωποι που είμαστε εκεί πέρα. Αυτό το σκυλί τώρα πιάζει σε μια αγκαλιά. Μάλιστα, είναι φοβερό. Το αφήσατε, το χάσατε 2,5 χρονών και το ξαναβρήκατε 7,5, ε. 7,5. Πάντως, να σου πω και ένα άλλο τρελό. Ναι, ναι. Ξέρετε, εγώ επειδή και με έχετε φιλοξενήσει παλαιότερα, όχι εσύ διάσει εκπομπή στο Action 24, γενικά έχω μια έντονη επιχειρηματική δράση. Έχω γράψει 2 βιβλία για startups.
Με καλούν γενικότερα κάνω διάφορες ομιλίες και διάφορες παρεμβάσεις. Mm-hmm. Και λέω, τόσα χρόνια δημιουργώ content και στα social media και στο YouTube για επιχειρηματικότητα σε αυτή τη χώρα κλπ. Και ο σκύλος μου μέσα σε μια μέρα έγινε μεγαλύτερη φίρμα από μένα. Απίστευτο. Μπράβο του. Να σας πω κάτι τελευταίο. Μπαίνοντας εσείς που ήσασταν στο αυτοκίνητο και μπαίνει να βλέπουμε τώρα το στιγμιότυπο εμείς και μπαίνει μέσα ο Ρόκι. Πείτε μας λιγάκι, ναι. Θέλατε να σταματήσει αυτή η στιγμή ή περιμένατε ποτέ ότι θα τη ζήσετε? Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να φύγω και να γυρίσω στο σπίτι μου. Να τον ξαναβάλω στο σπίτι, να ηρεμήσει η κατάσταση. Ήταν σοκ για μένα, ήταν τεράστια. Έτσι, τεράστιο μείγμα συναισθημάτων. Κάποιοι λένε ιστορία. Ότι λέει ο κύριος Παπαγεωργίου γράφοντας στα social media, στα σχόλια, ότι δεν έδειξε συναισθήματα κλπ. Παιδιά, το σοκ που παθαίνεις. Μα τι συναισθήματα. Όταν έχεις χάσει ένα μέρος και μετά. Το πιο συγκινητικό, κύριε Παπαγεωργίου, στο βίντεο που ανεβάσατε είναι ότι ο σκυλάκος, ο Ρόκι, πηγαίνει στη θέση του συνοδηγού, κάθεται πάνω, σαν να σου λέει: πάρε με, δεν ξαναφεύγω ποτέ. Φύγαμε τώρα. Ναι, δεν ξαναφεύγω από κοντά σου ποτέ. Είναι τρομερό. Δεν ξαναφεύγω ακριβώς. Είναι. Πραγματικά μας συγκίνησατε πολύ. Μακάρι, εγώ λέω, μια μέρα να μπορέσουμε να νιώσουμε όλοι έτσι όπως νιώθουν τα συναισθήματα που νιώθουν τα σκυλιά και να μπορέσουμε να τα εξωτερικεύσουμε κιόλας. Θα ζούσαμε σε καλύτερο κόσμο. Όπως το λέτε ακριβώς, και μόνο το στόμα τους που δεν μπορούν να μας το πούνε ότι μας αγαπάνε, αλλά και μόνο με αυτές τις κινήσεις και αυτές τις πράξεις εισπράττουμε πάρα πολλά πράγματα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γιατί μας συγκινήσατε. Να τον χαίρεστε λοιπόν ξανά στην οικογένεια το Ρόκι και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Και σε εσάς όλοι. Να είστε όλοι καλά. Στα παιδιά και στην οικογένεια. Μπράβο. Γεια σας. Δεν φίλε Γιάννη, πραγματικά τώρα, επειδή, εντάξει, οι περισσότεροι από αυτούς μας βλέπουν, σε ξέρουν από τη δουλειά, δημοσιογράφος, μάχημος, μαχητικός κτλ. Φωνακλάς καμιά φορά κτλ. Παιδιά, είναι η πρώτη φορά που τον βλέπω έτσι τον Παπαγιάννη, πραγματικά. Είναι η πρώτη φορά που τον βλέπω έτσι. Και τα παίρνω μικρά, να ξέρετε, γιατί είχα και εγώ παιδιά, έχω παιδιά από 2-2,5 μηνών και τα μεγαλώνουμε εμείς. Πολύ ωραία πράγματα ζώα. Μ' αρέσει να μυρίζει να μοιράζομαι τα πάντα με τα ζώα μου. Εντάξει, και μεγαλώνεις. Ταξίδια, πώς πηγαίνεις με δύο τέρατα σπίτι, μαζί. Σπίτι. Δεν τα παίρνει. Σπίτι, δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Ναι. Έχω χαλάσει τις διακοπές μου. Δεν πάω παραπάνω από 5-6 μέρες διακοπές το χρόνο για να μην είμαι μακριά από τα σκυλιά. Και όταν φεύγεις, πάει κάποιος και τα ταΐζει. Υπάρχει άνθρωπος που κάθεται τα ταΐζει και τα λοιπά, ή μένει μία από τις δύο κόρες μου. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο πράγμα. Αλήθεια τώρα. Μα είναι σαν να έχεις παιδί. Ακριβώς. Θέλει τη φροντίδα. Τα βγάζω έξω τη φροντίδα του στον κτηνίατρο, τα χτενίζουμε με τη γυναίκα μου, ασχολούνται τα παιδιά. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και πόσα χρόνια τα έχεις, Γιάννη? Ο μεγάλος είναι 10 ετών και η μικρή είναι τώρα την έχουμε πάρει, 15 μηνών. Ορίστε. Πέθανε η θηλυκιά η παλιά και τώρα πήραμε καινούριο. Μάλιστα. Ναι. Είναι, εντάξει, εγώ έχω ένα pocket, όχι μεγάλο, ένα μικρό σκυλί, 6-7 κιλών, εν πάση περιπτώσει, κοπράκι, το οποίο το πήρα από μια αυλή όπου ζούσα με τα 6 αδελφάκια όταν το πήρα. Ένα pitbull, τη μαμά και άλλα δύο πολύ σκυλιά. Πολύ ωραίο πράγμα. Λοιπόν, αγάπη παιδιά, θέλουν, τα βλέπεις, επειδή καμιά φορά το πηγαίνω και βλέπει τα αδέρφια του, βάση περιπτώσει, τι λέμε τώρα, προσωπικές ιστορίες. Παιδιά, αν τα δεις, ενώ με όλα τα άλλα σκυλιά τα βλέπεις, ότι υπάρχει μια καχυποψία κτλ. Αν δεις μετά από 2,5 χρόνια, κάθε φορά που βλέπει τη μάνα της ή τα αδέρφια της πώς κάνει, είναι να σε πιάνουν τα κλάματα. Ναι, τρομερό. Είναι σαν να έρχεται η αδερφή από το εξωτερικό. Και μας συγκίνησε πολύ. Ξέρετε, ο άνθρωπος, το ποιόν του ανθρώπου φαίνεται από το πώς συμπεριφέρεται στα ζώα. Να το ξέρετε αυτό. Εκεί όπου ο άνθρωπος είναι κυρίαρχος και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εκεί φαίνεται το ποιόν του ανθρώπου. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.